Καλημέρα. Σήμερα ξεκινάμε αλλιώς. Γιατί τα πράγματα είναι πια αλλιώς. Σκέφτομαι πως αυτές τις στιγμές αυτό που βασικά απαιτούν είναι αυτοκριτική, είναι σκέψη, είναι προσοχή, είναι επαναπροσδιορισμός, είναι δύναμη και βασικά είναι ειλικρίνεια και αλήθεια. Έφταξα και ήταν λάθος. Όχι μόνο για τη συμπεριφορά μου, αλλά και για τις επιλογές που έχω κάνει πριν από αυτή τη συμπεριφορά. Αλλά όλα αυτά πρόκειται να διορθωθούν. Και αυτό είναι μία απόφαση και υπόσχεση ζωής για εμένα και προς τον εαυτό μου και προς όλους εσάς. Γιατί πιστεύω και πιστεύουμε ότι το να είσαι παρουσιαστής δεν είναι προνόμιο, αλλά είναι ευθύνη. Και επειδή ακριβώς είναι ευθύνη, είμαστε εδώ για να τις επομιστούμε και για να απολογηθούμε. Ένα μεγάλο συγγνώμη, λοιπόν, ειλικρινές, για το λάθος που κάναμε. Ένα συγγνώμη που άθελά μας δημιουργήσαμε τόσο θυμό, πόνο, οργή, που σε κάποιες περιπτώσεις εξελίχθηκε ακόμα και σε μίσος και εκφράστηκε ακόμα και με κατάρες προς εμάς, τα παιδιά μας, τους γονείς μας, την οικογένειά μας. Συγγνώμη που κλονίσαμε την σχέση εμπιστοσύνης, την καθημερινή που έχουμε φτιάξει τόσα χρόνια. Και δεν αναφέρομαι στα τελευταία 4 μόνο. Συγγνώμη που αυτή τη φορά δεν κάναμε σωστά τη δουλειά μας. Συγγνώμη από όλους μας. Από το σταθμό, από την ομάδα, από τον αρχισυντάκτη, από εμάς τους ίδιους. Και μία υπόσχεση. Πιστέψτε με, το πάθημα έγινε μάθημα. Αυτά.